2020 /20 podcast. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το podcast μια στιγμή. Είμαι ο Κωνσταντίνο Βρετό και με μεγάλη μου χαρά υποδέχομαι σήμερα την Βίκη Παπαδόπουλου. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στου ακροατέ. Καλησπέρα, λοιπόν, και σε εσά. Να σε ευχαριστήσω που δέχτηκε την πρόσκληση και είσαι εδώ μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ. Να πούμε στους ακροατέ <schnell> ότι δεν θα ονομαστεί αλλιώς η εκπομπή. Θα παραμείνει μια στιγμή και όχι α περιμένουν οι γυναίκε όπω το λέγαμε, γιατί είχε γίνει μια ανδροκρατία <working principio> με τον ένα να διαδέχεται τον άλλον. Οπότε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη που Παίρνει η πρώτη γυναίκα που έρχεται στο podcast μια στιγμή. Χειροκροτήματα. Θα μπει ένιωτα στον αγώνα σα. Ναι, επιτέλου γυναίκα. Ναι, τέλεια. Ωραία, θα ακούσουμε μια γυναίκα. Λοιπόν. Αφού κάναμε, τα είπαμε αυτά τώρα, θα ήθελα να ανατρέξουμε στα συναισθήματά σου όταν ε, ανακοινώθηκε ο πρώτος σου ρόλος. Mm, το συνέστημα στον πρώτο ρόλο, αγωνία, ενθουσιασμός, φόβος και αμέσως μετά απίστευτη χαρά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν μια ταινία μικρού μήκους του Δημήτρη Αποστόλου «Αναστασία» είναι ο Είναι μια δουλειά η οποία ήταν η αφορμή για να κάνω πρώτη φορά τηλεόραση. Γιατί από εκεί με είδε ο Νίκο Περάκη και με πήρε για ένα ρόλο στο σχεδόν ποτέ που γινόταν τότε στην ΕΤ. Θυμάμαι ότι είχα μεγάλη χαρά που ένας νέος σκηνοθέτη αποφάσισε από όλα τα βίντεο που είδε να είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια της ταινίας και φοβερό άγχος. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία βέβαια, πέρασα πολύ καλά γιατί είναι ένας σκηνοθέτη με όραμα και ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει φύγει τώρα, είναι στο Λος Άντζελες. Και είχα συμπροταγωνιστεί τον Κωστή Τζανο Κωστάκη, ο οποίος ήταν φοβερά ευγενικός μαζί μου, πολύ πιο έμπειρος από εμένα και είχα περάσει πολύ όμορφα, οπότε η πρώτη μου εμπειρία μπροστά στο φακό ήταν πολύ θετική. Και από αυτή την ταινία με είδε ο Νίκος Περάκης, που θαύμαζα πάρα πολύ τη δουλειά του και ακόμα τη θαυμάζω φυσικά, και έκανα την πρώτη μου σειρά στην ΝΕΤ, το σχεδόν ποτέ. Πολύ όμορφα χρόνια, ξέρνια στα χρόνια, είχα άγνοια κινδύνου, και μεγάλο ενθουσιασμό για τη δουλειά και αγάπη που ακόμα την έχω. Η διαφορά από τις πρώτες φορές και από την πρώτη στιγμή που θα μπει στη δικασία των γυρισμάτων, της συνεργασίας και με το τώρα που έχουν έρθει εμπειρίε, έχουν έρθει καλές και κακές στιγμές αλλά ποια είναι η διαφορά στην Βίκη του τότε και του τώρα. Τότε είχα... Ήμουνα πολύ πιο φοβισμένη. Τώρα νιώθω ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου. Νιώθω ότι είμαι πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και εκφράζομαι πιο ελεύθερα από ό,τι έκανα τότε. Το κοινό είναι ότι είμαι το ίδιο πειθαρχημένη. Τώρα έχω επιβεβαιώσει στον εαυτό μου μέσα μου ότι αυτό που έχω επιλέξει να κάνω είναι αυτό για το οποίο είμαι προορισμένη να κάνω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το συνέστημά μου για αυτή τη δουλειά παρόλο που υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, υπήρξαν και πολύ όμορφες φυσικά, αλλά είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και η αγάπη γίνεται όλο και πιο έντονη. Αν έγραφες ένα γράμμα στον εαυτό σου τότε και του έλεγες σε πέντε-έξι τι θα συναντούσες, τι θα έλεγε αυτό το γράμμα σε αυτό. Είναι δηλαδή λίγο μια ερώτηση που δεν ξέρω, ίσω ο Κρίσο Φερνόλαν εκεί στο Interstellar <laughs> να την εκτιμούσε. Να <laughs> πει <laughs> μπράβο, έχει δει τι ταινίε μου, αγόρι <laughs> Σαν να φτάνει στα χέρια τη Βίκη τότε ένα γράμμα το οποίο θα είναι από τον εαυτό σου και θα λέει διάφορα. θα, το, το συμβούλευα. Θα, θα το συμβούλευα να μην, να μην έχει ενδιασμού, να μην φοβάται, να, λέει να εκφράζει τη γνώμη της αυτό που αισθάνεται 100% χωρίς φόβο και να μην φοβάται τις συνέπειες γιατί όλο αυτό θα σε εξελίξει, θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, θα σε κάνει καλύτερο ηθοποιό θα σε γεμίσει εμπειρίες οι οποίες είναι ανεκτήμητες και σίγουρα θα σε κάνει πιο ευτυχισμένη οπότε ακολούθησε το με πίστη, τριφερότητα και αγάπη και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Γιατί ήμουν πολύ τυχερή σε αυτή τη δουλειά. Συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι με εξέλιξαν και σε ανθρώπινο επίπεδο. Έκανα φίλους. Υπήρξαν φορές που πληγώθηκα, αλλά αυτές οι πληγές επουλώθηκαν και με έκαναν πιο δυνατή. Ξέρεις, με έκανε να αισθάνομαι πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Ήμουν ένα πολύ, πολύ ντροπαλό και πολύ συνεσταλμένο παιδί που εκφραζόταν μόνο όταν αισθανόταν ασφαλής, δηλαδή σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Όταν δεν αισθανόμουν ασφάλεια, κλεινόμουν πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει και νομίζω ότι είναι κατάκτηση για μένα. Η εξέλιξη πόσο σημαντική είναι στις ε, ανθρώπινες σχέσεις, προσωπικές, επαγγελματικέ. Για μένα τουλάχιστον είναι το σημείο κλειδί, είναι αυτό το αναγνωριστικό, που σε κρατάει όταν βλέπεις τον εαυτό σου να είναι σε μια διαρκή αναζήτηση του πώς να γίνει καλύτερος ακόμα και μέσω δυσμενών συνθήκων. Κοίταξε, ο στόχος στη ζωή μου είναι να γίνω όσο καλύτερη μπορώ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός και σαν σύντροφος και σαν κόρη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν, δηλαδή αν με ρωτούσες τι στόχου έχει για το μέλλον. Θα σου λέγα να εξελίσσομαι όσο δυνατόν προ το καλύτερο συνέχεια. Να βελτιώνομαι σε πράγματα που είναι σημαντικά για μένα. Σημαντικό για μένα είναι να έχω ουσιαστικέ σχέσει με του ανθρώπου, ειλικρινεί σχέσει και να είμαι όσο περισσότερο δοτική γίνεται. Γιατί έχω πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, τον οποίο Ξέρεις, συναισθήματα πολλές φορές επειδή οι άνθρωποι μπλοκάρουμε από διάφορες καταστάσεις μας εμ, δυσκολεύουν στο να εκφραστούμε. Οπότε η εξέλιξη με αφορά πολύ σε αυτό το κομμάτι. Οι σχέσεις με τους ανθρώπους που έχω εγώ για μένα είναι το κυριότερο και το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. Και όχι μόνο με τους ανθρώπους και με τα ζώα. Επειδή με βλέπεις που σκέφτομαι. Ναι, σου άδει, <laughs> σωρά, <laughs> ναι. Έχεις κάποιο κατοικίδιο. Ε, καλά, αγαπώ όλα τα ζώα, αλλά έχω, ναι, έχω, ε, ένα έχεις ένα κάτι, και... έχω ένα κάτι. Ένα που αγαπάς λίγο πιο πολύ. λίγο περισσότερο από τα άλλα. Είναι ένα τρομερό αγχολητικό <laughs> τα ζώα και... Το σκυλί μου είναι, με μαθαίνει πράγματα, με έχει μάθει την ανιδιωτελή αγάπη, με κάνει και γελάω, είναι μια φοβερή συντροφιά για μένα είναι ένα παυσίπονο, μια ανακούφιση. Ε, έχω ιδιαίτερα η αδυναμία στα σκυλιά και το δικό μου το σκυλί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Δηλαδή με συντροφεύει με ένα πολύ τρυφερό τρόπο και ξέρεις καμιά φορά λέω α μήπως να κλειστώ στο σπίτι μου και να πάρω 20 σκυλιά να μείνουμε όλοι μαζί <laughs> νομίζω να <θα> είστε ευτυχισμένοι. <laughs> ναι σαν το αμόρες πέρος που είναι εκεί ο άνθρωπος <laughs> και έχει πολλά σκυλιά. <laughs> Επίση, για όσου ε, ακούτε από Θεσσαλονίκη, είπε: Με έχει μάθει το σκυλί μου. Οπότε να νιώσουμε λίγο πιο πατρίδα, εμεί που, <laughs> που είμαστε από πάνω, από το βορρά. <laughs> ναι, όντω, μπορεί να μην έχω σκυλί, αλλά νιώθω αυτή την αγάπη και αυτό το παιδί που έχει στο σπίτι. Το οποίο είναι αυτή η υπέροχη σχέση και είναι τρομερή θεωρώ, η ενσυναίσθηση που έχουν ε, τα σκυλιά που μπορούν να διαβάσουν την άσχημη μέρα ή και να πάρουν και από την ωραία σου άβρα. Και να είναι άλλο ένα άνθρωπο. Γιατί είναι αυτό που λέμε. Πόσο ωραία είναι η ζωή όταν μοιράζεσαι κάτι. Και το σκυλί ή και οι άνθρωποι, γενικά τα πλάσματα τέλο πάντων στον κόσμο, είναι ωραίο να μοιράζονται την σκέψη σου, τον προβληματισμό σου, τη χαρά σου. Είναι μοναχικό σε αυτή τη ζωή που έχουμε να την περνάμε μόνοι μα. Δεν ξέρω. Ναι, και τα σκυλιά ξέρει. Όπω και να σε. Είσαι θα σε αγαπάνε το ίδιο, είτε φορά μακιγιάζ, είτε είσαι με τι τρύπιες μπιτζάμε στον καναπέ σου και βρωμάνε α πούμε, τα πόδια σου, γιατί έχει να τα πλύνει <laughs> τρει μέρε. είτε <laughs> τα μαλλιά <μαλώσεις. laughs> <τα> σου. <laughs> όσο πιο έντονη η μυρωδιά, τόσο καλύτερα <laughs> για τα σκυλιά. <laughs> Λοιπόν, ξέρεις, είτε τα μαλώσεις για κάτι, την αμέσως επόμενη στιγμή θα το έχουν ξεχάσει και θα σου δείξουν την αγάπη τους χωρίς ξέρεις, μούτρα. Δηλαδή, έχει μια φοβερή ανιδιοτέλεια, η οποία εγώ νιώθω ότι με έχει διδάξει πολλά <laughs> το σκυλί μου. Ναι, και τα αισθάνομαι σαν, σαν παιδί μου. Δε... Κομμάτι σου. Ναι, κομμάτι μου. Είναι... Και το εκτιμώ πολύ. Άλλα κομμάτια του εαυτού σου που μπορεί να μην τα εκτιμά. αλλά είναι κάπω ότι τα έχεις, ότι το αποδέχεσαι, υπάρχουν τέτοια κομμάτια μέσα σου. Έχω πολύ έντονο μέσα μου το αίσθημα του δικαίου που άλλες φορές ε, μου λειτουργεί για καλό, άλλες φορές για κακό ναι, θέλω να είμαι δίκη και θέλω και γύρω μου να είναι δίκη και πολλές φορές ε, αυτό με φέρνει σε αντιπαράθεση με πολύ κόσμο. Σε διάφορες συζητήσεις μπορεί και όλας ε, να χάσω την ψυχραιμία μου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που ξέρεις άλλες φορές είναι θετικό, άλλες φορές είναι αρνητικό. Είναι σίγουρα ένα ειλικρινέ συνέστημα να το πάρουμε, αλλά από την άλλη, σε αυτό τον κόσμο που ζούμε, ίσω πρέπει να έχουμε και λίγο ένα φίλτρο Δυστυχώ, ίσω μα θέλουν και με φίλτρα κάποιε φορέ οι καταστάσει, γιατί αν όλοι οι άνθρωποι ήμασταν 100% αυθεντικοί, αν τώρα που κοιταζόμαστε λέμε ακριβώ ο ένα τον άλλο αυτό που σκέφτεται. Πάντα είναι καλό να λε αυτό που σκέφτεσαι, σημασία έχει ο τρόπο. Δηλαδή, η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το εκτιμώ πολύ. Μπορεί να πει τα πάντα, αν βρει το σωστό τρόπο. Και όταν έχει καλή πρόθεση απέναντι στου συνανθρώπου, δεν νομίζω ότι ο άλλο μπορεί να προσβληθεί όταν το λες με ειλικρινία και αγάπη ξέρεις ο άλλος μπορεί να το δεχτεί όπως και εγώ όταν ε, κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να δέχομαι πολλές φορές σε σχέση με την αντιμετώπιση μου ή την συμπεριφορά μου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όταν αισθάνομαι ότι ο άλλος το λέει για το καλό μου ενώ και για να με βοηθήσει αλλά το λέει με με, τρυφερότητα, με αγάπη τότε το δέχομαι πάντα το δέχομαι με χαρά και προσπαθώ να το διορθώσω. Όταν σου πει κάτι η μητέρα σου που ξέρει ότι σε αγαπάει και είναι προστατευτική απέναντί σου και θέλει να σε φροντίσει και θέλει να είσαι ευτυχισμένο στη ζωή σου. Όταν σου τονίσει το ένα ελάττωμα, έρχεται από τη μάνα σου, οπότε θα μπει σε μια σκέψη να πεις «Α, η μαμά μου θέλει το καλό μου», ας πούμε, που είσαι σίγουρος. Εντάξει, αν έχεις καλή σχέση με την οικογένειά σου, αλλά που είσαι σίγουρος ότι θέλει να σε προστατεύσει, θέλει να σε δει ευτυχισμένο, το δέχεσαι με έναν άλλο τρόπο. Μάλλον το δέχεσαι, το ακούς και επειδή έρχεται με θετική διάθεση απέναντί σου, θα το δεχτείς και θα το σκεφτείς, θα το επεξεργαστείς τουλάχιστον. Νιώθω ότι το παν σε αυτό είναι να ανοίξει αυτή την πόρτα στους ανθρώπους, το να μπορείς να δέχεσαι από αυτούς ερεθίσματα, γνώμες, και να μπορέσεις να πείσεις στον εαυτό σου ότι όλο αυτό είναι ανιδιοτελές, ότι είναι αυτή όπως ανέφερε η σχέση με τη μητέρα, η σχέση ενός γονέα με ένα παιδί που είναι αυτό που λέμε το πολύ ωραίο το unconditional love. Είναι μια αγάπη η οποία ξέρεις πως ο άλλος δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Θέλει απλά να σε δει εσένα καλά, να δει το παιδί του, να δει τον πατέρα του, τη μητέρα του καλά. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο και αυτό είναι και το σημείο το οποίο και με του φίλου μα αργότερα και με του ανθρώπου που επιλέγουμε να. Ναι, όμω υπάρχουν και οι φορέ που μπορεί να ανοίξει μια κουβέντα με έναν άγνωστο που δεν ξέρει απολύτω τίποτα για σένα και δεν ξέρει τίποτα για αυτόν. Και μπορεί να σου πει μια συμβουλή γιατί δεν έχει κανένα συνέστημα και δεν κρύβει κάτι αυτό από πίσω η οποία να είναι πολύ ωφέλιμη και θα τη δεχτείς γιατί ξέρεις ότι δεν έχει ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει από σένα. Δηλαδή συμβαίνει ξέρεις, και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να έχουμε δίπλα μας γιατί τους εκτιμούμε, γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας κάνουν. Αλλά ακόμα και από έναν άγνωστο μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο θα σε ωφελήσει πολύ και θα σε πάει μπροστά. Τώρα δεν μιλάω σε ένα τσακωμό που ο άλλος μπορεί, να έχει την πρόθεση να σε προσβάλλει Εκεί δεν θα το λάβεις υπόψη σου, αλλά από όλου του ανθρώπους μπορείς να, και τις εμπειρίες να αποκομίσει κάτι αρκεί να είσαι ανοιχτό. Είναι και ο άγνωστος. Ο τρόπο που τα βλέπεις τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εσύ ο ίδιος που επιλέγεις να δεις τα πράγματα. Αν αναγνωρίσεις σε κάποιον μια κακή πρόθεση δεν θα λάβεις υπόψη σου αυτό που θα σου πει. Από σένα εξαρτάται όμως πώς θα το ακούσεις. Είναι και ο άγνωστο στην κατηγορία που επειδή ξέρει ότι δεν έχει μια επίδραση την κατά κανόνα επίδραση που μπορεί να έχει λόγω της αμεσότητας και της ε, θέσης που έχει στη ζωή σου είτε είναι συνεργάτης είτε είναι οικογενειακό πρόσωπο ότι και αυτό έχει μια ελευθερία ότι καμιά φορά το να μιλάς με αγνώστους μπορεί να σε βοηθήσει να, να ανοίχθει πιο εύκολα είναι πως είναι αυτός που έχει δίπλο στο αεροπλάνο που είναι οι φιλίες μιας χρήση που λέμε ναι, 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 ότι θα πεις αυτό τα σώ ψυχά σου και οκ, okay, από τη μία είναι λίγο απεσιόδοξο το ότι με το που προσγειωθεί μπορεί οι δρόμοι σα να αλλάξουν, αλλά να έχει μοιραστεί αυτά που θέλει. Και με τον τρόπο που, θέλεις, γιατί τον τρόπο μπορείς που θέλει, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί στον άλλον όπω θέλει εσύ, κατάλαβε. Ακριβώ. <laughs> δηλαδή, εμένα ήταν μια, μια εμπειρία πολύ, πολύ περίεργη που γυρνούσα από Ισπανία και ήμουνα στο αεροπλάνο με μια γυναίκα δίπλα μου που ήταν από την Βουλγάρια, Βουλγάρα που ζούσε στην Ισπανία. Η κατάσταση είναι ότι εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ο νούμερο ένα τρόπο να το ξεπεράσει είναι ότι πιάνει την κουβέντα. Βλέπει παράλληλα ότι ο άλλο δεν φοβάται, ότι λέει ταξίδι. Αν με να πέσει το αεροπλάνο, θα νιώσει ότι φοβάται κάτι. Εμεί μιλούσαμε χαλαρά. Και καταλήξαμε επειδή εκείνη δεν ήξερα αγγλικά, μιλούσε ισπανικά και βουλγάρικα, ο βουλγάρικα προφανώ τίποτα. Ντα, μόνο. Και δεν γίνεται μια κουβέντα έτσι τρει ή ώρε. Κατέληξα να μιλάμε λοιπόν στα Ισπανικά όσα ήξερα, και έφτασε η κουβέντα στο ποια είναι η σχέση μου με τον πατέρα μου και τι με προβληματίζει και πώς είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδί τη μόνη τη. Και είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου τώρα που έχω περάσει κοντά πέντε μήνες και λέω: Ανοίχτηκα σε έναν άνθρωπο για ένα, τόσο, ένα θέμα που με απασχολούσε τόσο πολύ, που μπορεί να μην το έχω πει σε αδερφικό μου φίλο. Ναι, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Δεν ναι, ξέρω. Ναι, συμβαίνει αυτό γιατί νιώθει απόλυτα ελεύθερο. Επίση, νιώθει ότι δεν κρίνεσαι, παρουσιάζει τα πράγματα όπως θέλεις εσύ και όπω τα έχει αντιληφθεί εσύ. Και δεν έχει κανένα κόστο. Ναι. Οπότε είναι. Είναι πιο δεν εύκολο. Έχω τίποτα, <laughs> ναι, ναι, Το αίσθημα του δεν έχω τίποτα, δεν να, τίποτα χάσω. Να δεν έχει τίποτα ναι. να χάσει, μόνο να κερδίσει. Είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Ότι καταλαβαίνει σε κάποια φάση πω η ζωή είναι το τώρα. Η στιγμή. Ποιε ήταν οι στιγμές που επηρέασαν περισσότερο τον άνθρωπο Βίκη μέχρι τώρα. Που τον εξέλιξαν, που τον δοκίμασαν αν θες. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή μου τα οποία με έχουν φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι έτσι. Τα οποία όμω, επειδή είναι πολύ προσωπικά δεν θα ήθελα να τα μοιραστώ αλλά όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι σου και τα οποία σου αποδεικνύουν ότι μπορεί τη μία στιγμή να υπάρχεις και το επόμενο δευτερόλεπτο να μην υπάρχεις. Αυτό που λέω είναι κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και η ζωή έρχεται και στο υπενθυμίζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εγώ είχα δύο πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή μου που έπρεπε να αποφασίσω αν θα συνεχίσω να παλεύω ή αν θα βουλιάξω. Την απόφαση δεν την πήρα εκείνη τη στιγμή. Την πήρα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά την πήρα και αποφάσισα ότι τη ζωή μου θα την αρπάξω από τα μαλλιά. Θα την ξεμαλλιάσω βασικά. <laughs> και αυτά τα γεγονότα με έπεισαν ότι πρέπει να ζω 100% στο παρόν. Να μην ξεχνάω το παρελθόν μου. Να συνεχίσω να έχω στόχους και όνειρα, αλλά πρέπει να βιώνω τα συναισθήματά μου, να κατακάθονται μέσα μου, να τα απολαμβάνω, είτε είναι καλά είτε είναι άσχημα. Γιατί ένα χαρακτηριστικό που είχα μικρότερη ήταν ότι αν συνέβαινε κάτι πολύ καλό, πέσω ότι με παίρνουν, ας πούμε, για μια παράσταση που ήθελα πάρα πολύ να παίξω, δεν άφηνα τον εαυτό μου να χαρεί πήγαινα αμέσω στο επόμενο. Ωραία, με πήρανε τώρα, τι πρέπει να κάνω, πώ πρέπει να, να, να οργανωθώ, τι... Δεν, δεν άφηνα τον εαυτό μου να απολαύσει. Δεν ούλιαζα ποτέ από χαρά. Δεν δηλαδή ενθουσιαζόμουν, αλλά του κρατούσα το συνέστημά μου σε ένα ξέρεις, πολύ χαμηλό επίπεδο και πήγαινα αμέσω στο επόμενο βήμα. Ξεχνούσα να ζήσω, δηλαδή δεν άφηνα τον εαυτό μου να, να γευτεί, να απολαύσει, να... πράγμα το οποίο του Παλεύω ακόμα και εντάξει σε έναν βαθμό το έχω καταφέρει. Δεν ήταν κάτι που το έκανα στο παρελθόν. Είναι κάτι που προσπαθώ να το αλλάξω. Κοίταξε ακόμα και τα άσχημα. Τα άσχημα τα δεχόμενα πιο εύκολα. Η αλήθεια είναι. Συνήθως τα καλά δεν μπορούσα. Δεν, σαν να, να πιστεύω ότι δεν μου άξιζε να χαρώ για κάποιο λόγο. Ξέρεις, μπορεί αυτά να είναι ενοχικά πράγματα τα οποία μπορούν να ξεκινάνε από την παιδική ηλικία mm. αλλά δεν, δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να, να απολαύσει και αυτό ξέρεις είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ αλλά προσπαθώ να είμαι παρούσα εδώ τώρα να απολαμβάνω την κουβέντα μας εδώ που καθόμαστε και είμαστε προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε είμαστε καλά χαμογελάμε προσπαθώ να τα εκτιμώ αυτά. of Daisies. She drive me crazy. She drive me crazy. Gonna take a for a ride on a jet plane. Take your higher. Gonna take you for a ride on a big yeah, going take you for a ride on a big ένα τρόπο να εκτιμά κάποια πράγματα περισσότερο είναι να μην τα υπεραναλύει. Δεν ξέρω αν σε βρίσκει σύμφωνη ή αν διαφωνεί. Το λέω στον εαυτό μου γιατί ακριβώ αυτή τη στιγμή που την περιγράφουμε, γιατί τη ζούμε τώρα, και εσεί που την ακούτε να είναι σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί το podcast δεν είναι live, είναι απλά μια συζήτηση. Ένα άνθρωπο απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο μιλάνε και περιγράφουν ένα κομμάτι του εαυτού του. Ναι. Άμα μπει στη δικασία να σκεφτεί και άμα θα πω όσα ήθελα να πω και άμα δεν είπα όσα ήθελα να πω αυτό θεωρώ. ίσως λίγο μια απλότητα στη σκέψη βοηθάει για να μπορέσει να είσαι εκεί, εκείνη τη στιγμή. Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα. Ε, το podcast είναι ένα, ένα παράδειγμα. Γιατί εμεί ε, ναι, μεν εκτιθέμεθα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 100% αυτό που σκεφτόμαστε, γιατί μπορεί να σε ακούει ένα μικρό παιδί, δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, βέβαια. Αν η κουβέντα ήταν προσωπική θα μπορεί να εκφραζόμασταν με πολύ διαφορετικό ναι, τρόπο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, το να λογοκρίνεις τον εαυτό σου την ώρα που κάνεις κάτι σίγουρα δεν έχει καλό αποτέλεσμα γιατί δεν το απολαμβάνεις. Αυτό είναι ότι χάνεις από την απόλαυση. Και ουσιαστικά η ζωή μας είναι στιγμές, είναι μοίρασμα, είναι... Ε, επαφή, ξέρεις, αν μονίμως αυτολογοκρίνεσαι τότε χάνεται η ουσία, χάνεται η απόλαυση που είναι το πιο σημαντικό ε, Δεν ήρθαμε εδώ απλά για να υπάρξουμε ναι, Πρέπει να ζήσουμε Ναι, δεν θέλω να πω ότι ξέρεις, δεν είμαστε και δε, δεν κάνουμε χειρουργική επέμβαση αυτή τη στιγμή ναι. ξέρεις, μία κουβέντα κάνουμε να δίνουμε αξία στα πράγματα την αξία που του αρμόζει τι σε κάνει να νιώθεις ο εαυτό σου λοιπόν και να περνάς ωραία. Ποιες είναι αυτές οι μικρές στιγμές. Θα αναφέρω πάλι το σκυλί μου, <laughs> η αγκαλιά μου το σκυλί μου. Η παρέα με τους φίλους μου, μου είναι ανεκτήμητη και μου έχει λείψει πάρα πολύ να μαζεύουμε σε σπίτια με τους φίλους και να ανταλλάζουμε απόψεις, να τσακωνόμαστε, να γελάμε. Και ένα μέρος που αγαπώ ιδιαίτερα, που εκεί αισθάνομαι απόλυτα ελεύθερη και ασφαλής είναι όταν πηγαίνω στο νησί μου, στην Πάτμο. Εκεί είμαι ευτυχισμένη. Είναι ένα τόπο που είναι η φωλιά μου, όπως το αποκαλώ το νησί αυτό. <laughs> όταν είμαι εκεί, έχω πολύ μεγάλη χαρά μέσα μου. Και χάλια να είμαι όταν θα πατήσω το πόδι μου, το που θα πατήσω το πόδι μου στο λιμάνι. Τζαμικά αλλάζει ναι, ναι. όλο το. Ναι, είναι σαν χάδι. Σαν μητρικό χάδι. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις αποφεύγεις να συζητήσεις ε, με τον εαυτό σου. Ωχ. Ρωτάς σε. δύσκολες ερωτήσεις. Ναι. Δεν θέλω να πολύ συζητάω με τον εαυτό μου ούτε την απώλεια. Θα το κάνω λίγο dark τώρα. Ούτε το θάνατο. Mm -hmm. Δεν είναι πράγματα τα οποία θέλω να σκέφτομαι. Το αποφεύγω. Σκεπτόμενοι αυτά, συνήθω μπαίνω σε μια μαύρη τρύπα με την οποία πολύ δύσκολα βγαίνω. Αυτά τα πράγματα τα πολυσυζητάω. Καμιά φορά δεν συζητάω με τον εαυτό μου για τα ελαττώματά μου. <laughs> Όταν δεν είμαι έτοιμη να, να παραδεχτώ κάτι. Δεν πολύ πιάνω κουβέντα μαζί μου, αλλά συνήθω έρχεται η στιγμή, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου ναι, και. Ναι, έρχεται αυτό που σου ναι, λέει, Δεν έχει πρέπει να ναι, μιλήσουμε. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. <laughs> εδώ είμαι. Δεν δε, δε, δε μπορεί να αποφύγεις, ζούμε μαζί όλε τι πια, Αρκετά σαν έκτηκα. <laughs> ναι. Θα γίνει κουβέντα, πού θα πάει. Υπάρχει κάτι πρόσφατα που. Αποχωρίστηκε από τον εαυτό σου. Μιλάμε τώρα για Καραντί. ένα χαρακτηριστικό. Α, όχι. Α, σημα... Μιλάμε για ένα, χα... για ένα χαρακτηριστικό. Το οποίο το αποχωρίστηκε και είσαι λε. Μπράβο, ρε, Βίκη, τα κατάφερε. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό που, που με έχω καταλαγιάσει, θα πω. Δεν ξέρω αν το έχω ε, αποβάλει, το αν το έχω διώξει. Είναι να μην. Φοβάμαι να, να εκφράζω αυτό που αισθάνομαι την κάθε στιγμή. Προσπαθώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Και αυτό είναι κάτι που το δουλεύω, αλλά νομίζω ότι είμαι σε ένα καλό δρόμο, ότι τα πάω αρκετά καλά. Ναι, Πια? <χει> ναι είναι, είναι πολύ ειλικρινές και απέναντι στον άλλον και... Είναι και η αλήθεια η οποία είναι βασικό συστατικό για μια καλή ζωή τώρα. Αυτό είναι ναι. σαν γιατρός ναι, ακουστικά. Ναι και επίσης να αξίσεις να μιλήσω ψέματα στον εαυτό μου δηλαδή. Μπορεί παλαιότερα να μου έλεγε ένας φίλος σου πάμε έξω να βγούμε και να αισθανόμουν υποχρεωμένη να πάω. Ενώ τώρα ρωτάω πρώτα τον εαυτό μου θέλεις να πας ή το κάνεις για να μην απογοητεύσει τον άλλον. Τώρα θα πω όχι, δεν θέλω να βγω, οπότε θα πω όχι. Ξήσι. Νομίζω ότι ο στόχος του να ικανοποιήσει όλους τους γύρω σου, που δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα ικανοποιηθούν όλοι οι γύρω σου, και να καταπιέζεις το δικό σου θέλω, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κανείς τον εαυτό του. Σήμερα λοιπόν παίρνει και την σκητάλη από τον πήγμα Λίωνα Δαδακαρίδη, με τον οποίο συμπροταγωνιστείτε σε μία από τις πιο πετυχημένες σειρές τον τελευταίο καιρό. Επειδή όμω η λέξη πετυχημένη είναι λίγο σχετική, θα πω με σιγουριά ότι το έτρο εγώ αποτελεί κουβέντα σε αρκετέ παρέ και θεωρώ ότι έπεισε και από του πιο καχύποπτου και προκατηλημένου να την δουν. Και όταν λέω προκατηλημένου, αναφέρομαι σε όσου πιστεύουν πω στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βγάλουμε καλέ δουλειέ και ότι αυτό επιτρέπεται μόνο στην Αμερική και στο Χόλιγουντ, αν θες. Στη σειρά λοιπόν έχει το ρόλο τη δημοσιογράφου. Και για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, το ρόλο τη δημοσιογράφου πώ θα έπρεπε να είναι. Η κατάσταση που επικρατεί στα μίδια της χώρας σε βοήθησε να προετοιμαστείς καλύτερα για το ρόλο. Κοίταξε, ο ρόλος που έγραψε ο, ο Σωτήρης Σταφούλιας με την Κατερίνα του είναι μια φιλόδοξη δημοσιογράφος, ενώ ότι είναι ένας άνθρωπος με φιλοδοξίες παρ' όλα αυτά αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά της και θέλει να την κάνει όσο καλύτερα γίνεται. Χωρίς να πάψει όμως να είναι άνθρωπος. Δηλαδή είναι μία δημοσιογράφος που μπήκε στην υπόθεση για να βγάλει λαβράκι ας πούμε αλλά τελικά βοήθησε σε όλη την έρευνα της αστυνομίας. Γιατί παρόλο που είναι φιλόδοξη είναι και ένας τίμιος άνθρωπος. Τώρα το κάθε ρόλο εμπνέεσαι από ανθρώπους, διαβάζεις, βλέπεις πράγματα, σίγουρα εμπνέεσαι από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν κατάλαβα ακριβώ την ερώτηση για να σας την απαντήσω. Όσον αφορά το κομμάτι το οποίο ελπίζω σε κάποια φάση αυτή η ερώτηση να είναι εκτός κάδρου, να μπορούμε δηλαδή να ζούμε σε μια κοινωνία όπου να ο καθένας σχετος φίλου, χρωμάτων, πεπιθήσεων, προτιμήσεων και όλα αυτά, το ακόμα, να είναι άνθρωποι και άτομα που να έχουν τα ίσα δικαιώματα. Mm. Και είναι κάτι που εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει που λέει αν δεν είσαι λευκός άντρας έχεις πρόβλημα και το λέγαμε και τις προάλλες αυτό. Αυτό το πράγμα... Τι ανησυχεί ω Ελλήνιδα πολίτη. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που βλέπει εκεί έξω και λε, τι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ακόμα, Μα ξέρω. ο ρόλο του ανθρώπου είναι να το διεκδικήσει αυτό. Και αυτό ξεκινάει από τον καθένα προσωπικά. Όλα ξεκινούν από μας. δηλαδή. Το παιδί που θα μεγαλώσω ή με το φίλο μου που θα κάνω μία κουβέντα, εάν και εφόσον αντιληφθώ, επειδή είπες για το ρατσισμό, ότι είναι ρατσιστής, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω σε μία διαδικασία κουβέντας ώστε να παλέψω να το αλλάξω τη γνώμη. Έτσι. Αυτό, αυτό ακριβώ σου λέω. Ναι. Αυτό ε, μπορεί να γίνει ομαδικά, αλλά ξεκινάει πάντα από εμάς τους ίδιους πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα και πώς προσπαθούμε να τα περάσουμε είτε στους ανθρώπους που φτιάχνουμε είτε στους ανθρώπους που έχουμε ήδη στον περιγυρό μας Πιστεύω πάρα πολύ στην, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων Πιστεύω πολύ στην, στο να να, να, να προσπαθούμε να φέρουμε μία αλλαγή και να μην ευφυσιγαζόμαστε ποτέ, να μην είμαστε ανεκτικοί σε πράγματα τα οποία κάνουν τον κόσμο μας χειρότερο από τι είναι. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε μια καλύτερη ζωή και τι σημαίνει καλύτερη ζωή για τον καθένα. Πέρα από την προσωπική ευτυχία πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι αισθανόμασταν ίσοι θα ήμασταν πολύ πιο ευτυχισμένοι όποιον άνθρωπο και να ρωτήσει, αν του έλεγε αν δεν υπήρχε φτώχεια, πώ αισθανόσουν. Σίγουρα θα σου απαντήσει πολύ καλύτερα από ό,τι αισθάνομαι τώρα. Ακόμα και να μην σε νοιάζει πραγματικά. Θέλουμε οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι ο στόχο. Τώρα το τι σημαίνει ευτυχία είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά θέλουμε γύρω μα να είμαστε ευτυχισμένοι για να είμαστε κι εμεί ευτυχισμένοι. Αλλιώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαι μόνη μου χαρούμενη είναι με τη ζωή μου. Πρέπει να είναι και γύρω μου. Γι' αυτό και όλες πρέπει να διεκδικούμε και για τους αδύναμους και για τους εαυτούς μας φυσικά. Αλλά δεν είμαι άνθρωπο ο οποίο θα εψυχαστεί και θα κάτσει στην καρέλα του και θα πει Α, έχω το σπιτάκι μου, ε, έχω το σκυλάκι μου, είμαι μια χαρά, δεν πεινάω αυτή τη στιγμή. Όχι, θα παλέψω και θα διεκδικήσω μέχρι τέλου για του συνανθρώπου μου. Αυτό είναι ο στόχο. Και γι' αυτό κιόλας ε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρότυπα για μένα. Γι' αυτό κιόλας παλεύω με τον εαυτό μου πάντα να διεκδικώ και να λέω αυτό που σκέφτομαι, τη θέση μου, έτσι ώστε αν θεωρώ ότι είναι η σωστή, ίσως να αλλάξω και το διπλανό μου που θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπεις ότι σιγά σιγά κάπως τα πράγματα εξελίσσονται, προχωράνε πράγματα, πολύ άσχημα βγαίνουν στην επιφάνεια, μαθαίνουμε, ε, αναγνωρίζουμε, συμπονούμε, όπως και το κίνημα ας πούμε Μητού μπορεί να ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια στην Αμερική, μας ξεκίνησε τώρα, αλλά βλέπεις πόσο ραγδαία είναι η εξέλιξη, δηλαδή γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα και συζητώνται πράγματα που θα πρέπει να έχουν συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας πούμε ο κώδικας διοντολογίας είναι κάτι που δεν υπάρχει καθόλου στις τέχνες. Τώρα αρχίζει και συζητείται να υπάρξει ένας κώδικας διοτολογίας ο οποίος θα προστατεύει τους ανθρώπους το οποίο είναι ένα σημαντικό βήμα. Μπορεί να συνέβησαν πολύ άσχημα πράγματα σε ανθρώπους αλλά μέσα από αυτό θα γεννηθεί κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή θα, θα αντιμετωπίσουμε έναν καλύτερο κόσμο στο συγκεκριμένο κλάδο. Δεν ξέρω αν απάντησα την ερώτησή σου ή όχι. Όχι, όχι, όχι απλά μπορεί... απάντησε, αλλά άμα είναι να κάνω ασαφεί ερωτήσει για να παίρνω τόσο ξεκάθαρε <laughs> απαντήσει κάθε φορά. Δηλαδή να... Αυτό. αυτό. <laughs> για να παίρνω τι απαντήσει που θέλω. Δηλαδή, να το, να το καλλιεργήσουμε αυτό το, το, το μοτίβο. Όχι, αυτό το είπε πολύ ωραία. Και αν έβαζα ένα τίτλο, θα έλεγα να μην καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Mm. Να μην καθόμαστε γύρω από τη φούσκα του σπιτιού μα, τη άνεσή μα, του καναπέ μα. Ναι, να μην είμαστε στο μικρό κοσμό μας, ξέρεις, ε, βολεμένοι και, και ικανοποιημένοι με την ε, ε, ζωή μας. Σημαντική η ζωή μας, αλλά πιο σημαντική η ζωή του διπλάνου η σου. Και μοιρασιά, ναι. αυτό που είπες, το μοιρασμό μάλλον. Παρότι είσαι στην Αθήνα χρόνια τώρα και είναι η βάση σου, ποια θα ήταν μια πρόταση από το εξωτερικό που θα πεις «Είναι αυτό που λένε εκεί, Δον κορλεώνε, θα της κάνω μια πρόταση που δεν θα μπορέσει να αρνηθεί». Δηλαδή, ποια ήταν μια πρόταση που αν σου έκανε θα έλεγε «Τι μου το βάλατε αυτό στο μυαλό». Κοίταξε, αν με έπαιρνε ο Ταραντίνο και μου έλεγε... Κοίταξε, δεκει. <laughs> θέλω να παίξει την καινούργια μου ταινία. Νομίζω ότι θα πήγαινα. <laughs> <laughs> Νομίζω στο Βίκυ θα έλεγα ήδη. <laughs> ναι, Δεν <laughs> <laughs> το συζητήσουμε. Την Ανάσα πολύ. Πριν, πριν κάνει το όνομα. <laughs> <laughs> Κοίταξε, την αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα, την πόλη μου. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα έφευγα από τη χώρα αυτήν. Μόνο αν έρχοταν μια τέτοια πρόταση να πάω έξι μήνε να κάνω μια ταινία, αλλά να γυρίσω στη βάση ναι, μου ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ναι, okay. Να έφευγα για πάντα δεν νομίζω να, να το έκανα. Ναι. Μόνο αν με διώχνανε. Αναγκαστικά. Εξορία, α πούμε. <laughs> Φύγε. <έξω>, αρκετά. <laughs> <laughs> Όχι άλλο. Ποιοι είναι οι σκηνοθέτε πέρα από τον Ταραντίνο που εντάξει, για να έρθει είναι και το πρώτο δωμάτιο που σου ήρθε στο μυαλό πάει να πει ότι υπάρχει. Είστε συγχωρεμένοι. Ναι. Η... Εντάξει, μπορούμε Κοίταμε, να σε αναφέρουμε. <χει> Κοίταξε, ο πολύ πολύ αγαπημένο μου είναι ο Κασαβέτη. <χει> Κιούμπρικ, ο Τρίερ, ο Ταραντίνο. Έχω πολλού, είναι δύσκολο να διαλέξει. Ναι. Από τις πρώτες ταινίε που είδα στη ζωή μου ήταν το Νύχτα Πρεμιέρα του Κασαβέτη και εκεί αγάπησα το σινεμά. Έπαθα πλάκα, δηλαδή εντυπωσιάστηκα, ερωτεύτηκα. Mm, ναι. Ο Κασαβέτη ήταν, ίσω είναι, ο, είναι ο πιο σημαντικό για μένα. Είναι αυτός που έμεσα σου βάλε λίγο το μικρόβιο, μάλλον, το μικρόβιο που είχες ήδη, Εντελώς. το φύτρωσε πάρα πολύ. Εντελώς. Αλλά και ο Κιούμπρικ. Δηλαδή το κουρδιστό πορτοκάλι με έχει στιγματίσει. <laughs> και όλε τι ταινίε δεν σου κρύβω. Ναι, αυτοί οι δύο είναι ίσω οι πιο αγαπημένοι μου. Ε, μετά ακολουθεί και ο, mm. και ο Ταραντίνο. Και ε, ο Τρίερς κάποιε ναι. ταινίε. Για τον τελευταίο, παρότι έχει κάνει πολύ ωραίε δουλειέ, έχουν ακουστεί πράγματα για τον χαρακτήρα του. Για τον τρόπο που συνεργαζόταν με το cast. Το οποίο έρχεται η στιγμή που διαχωρίζει τον σπουδαίο καλλιτέχνα με τον σπουδαίο άνθρωπο. Και ότι Γι' αυτό αν με παίρνω τρίερ και μου λέει δε δεν θα πήγαινε. Αυτό. Είμαι ο Είναι πιο άκουρη Εντάξει, θα ήταν κομμάτι βέβαια στο βιογραφικό. Έδωσα άκυρο στον Τριέρ, αλλά ναι, θα ήσουν με τη ζωή σου πιο χαρούμενη και δεν θα ανησυχούσαν τα αγαπημένα σου πρόσωπα για το τι θα σου συμβεί. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο. Ναι, και αλήθεια είναι ότι ωραίο πράγμα να είσαι ωραίο καλλιτέχνη, αλλά πολύ πιο σπουδαίο να είσαι ωραίο άνθρωπο. Σίγουρα. Δηλαδή για μένα αυτό υπερτερεί. Έχω υπάρξει πολύ τυχερή. Γιατί έχω δουλέψει με πολύ σημαντικούς ανθρώπους τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ναι. που την χάνει να είναι και σπουδαίοι άνθρωποι Έτσι, πρώτα αγαπή. απ' όλα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε καλλιτέχνε. Αν ήταν μια ταινία λοιπόν που θα θέλεις να φυτρώσεις κάπως εσύ εκεί μέσα και να πεις να τσουπ ήρθα κι εγώ <laughs> δεν με καλέσετε αλλά <laughs> Όχι απλά να φυτρώς, δηλαδή πολλές φορές έχω σκεφτεί Α, Μήπως να πάρω τηλέφωνο κάποιον για να με βάλουν να σερβίρω καφέδε, ας πούμε. <laughs> κάπου σε μια βοηθητική ηθοποιό <laughs> <το> <laughs> έστω. <laughs> ναι, 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 ναι. Θα ήθελα κάπου σε ένα πλάνο να ήμουν στο Τόνι Έρτμαν. Mm. Θα ήθελα να ήμουν ο Τόνι Έρτμαν, αλλά επειδή είμαι γυναίκα <laughs> και ναι. λίγο νεότερη. Ε, θα ήθελα να κάπου να προβληθεί το κεφάλι μου, ναι. στην άχρη του πλάνου. Ναι ναι, 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 ναι. Είναι μια ταινία η οποία με άγγιξε πάρα πολύ. Και είναι το στυλ τη ταινία που θα ήθελα να κάνω αν ήμουν σκηνοθέτη. Και να παίζω φυσικά, αλλά ναι, λέω, αν ήμουν ναι, σκηνοθέτη, ναι, ναι. θα ήθελα να κάνω τέτοιου είδου ταινίε. Τα μάτια ενό ανθρώπου που είναι σε αυτόν τον χώρο, όταν κοιτάνε έξω, παρατηρούν του ανθρώπου ε, λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι το 50% της δουλειά μας είναι η παρατήρηση και, και του εαυτού μας, αλλά και των γύρω μας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή δεν οδηγώ και παίρνω μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι μόνο για να περάσει ο χρόνος, βάζω τα ακουστικά στα αυτιά, γιατί πάντα πρέπει να mm. υπάρχει εξής, η μουσική υπόκρουση, αλλιώς δεν μπορώ, και παρατηρώ όποιον είναι μέσα στο πλεοφορείο, μετρό, τρόλεϊ, από μια μικρή κίνηση μπορεί να σε εμπνεύσει το οτιδήποτε, είναι φοβερό. Μπορεί να εμπνευστεί από ένα μισοβαμένο νύχι ή μισοδαγκωμένο μήλο ας πούμε mm. που κρατάει ο άλλος τα ρούχα, όταν, ξέρω, όταν πενθεί κάποιο, που ξέρω, είναι έτσι και σε ένα συνέστημα που δύσκολα διαχειρίζει. Εκείνη την ώρα χρειάζεται, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμο να παρατηρήσει, έχει μια αρρώστια αυτό έτσι, να παρατηρήσει, μπορεί να το κάνει και στον ίδιο στον εαυτό. Όταν πενθεί για κάτι, όταν που είναι κάτι που σε στεναχωρήσει, πρέπει να βγει από τον εαυτό σου και να παρατηρήσει πώ είσαι, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να, το να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει είναι λίγο περίεργη η διαδικασία, αλλά mm. έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θυμάμαι μια άσκηση που μας είχαν κάνει στη σχολή και μπήκε η καθηγήτρια μέσα, η δασκάλα μέσα, συγγνώμη, και είπε «Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να μείνετε στην τάξη, θέλω να βγείτε έξω και να βρείτε το ρόλο σας». Λέω «Τι εννοεί να βρούμε το ρόλο μας». Θέλω να βγείτε έξω και να βρείτε τον άνθρωπο που θα έπεσε τον ρόλο σας εξωτερικά έτσι, εμφανίσια. ο τρόπος που περπατάει και να παρατηρήσετε και να σημειώσετε κάθε κίνησή του, οτιδήποτε δηλαδή από το τι χρώμα έχουν τα μάτια του μέχρι πως ε, κρατάει ας πούμε το στυλό και αυτό ήταν εξαιρετικά το νερό, βοηθητικό πολύ ωραίο ακούγεται και ήτανε το αγαπημένο μου μάθημα δηλαδή ναι. ήτανε από τότε δε ήμουνα που ήμουνα παρατηρητική από τότε δε σκανάρω ναι. Ξέρεις, αυτά τα πράγματα που με ξεκλειδώνουν όταν δυσκολεύομαι με έναν ρόλο ή με μια σκηνή είναι ή να βρω τον άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει αυτόν τον ρόλο ή να ακούσω ένα μουσικό κομμάτι που θα μου ξεκλειδώσει τη σκηνή. Υπάρχει μια σκηνή την οποία δεν μπορώ να πολύ να την καταλάβω. Όταν σκέφτομαι ποιο μουσικό κομμάτι θα μπορούσε να εκφράσει αυτό που συμβαίνει στο χαρακτήρα. Και πολλέ φορέ όταν το βρίσκω, κάτι μου ξεκλειδώνει και στο ρόλο. Με βοηθάει πάρα πολύ. Ότι συνεργάζεται το μυαλό σου με τη μουσική για να μπορέσει να το βγάλει ε, αυτό που θέλει. Ότι σε, σε ναι, έπαινε, γιατί σε έπαινε, η, έπαινε, η, ναι, έπαινε, η μουσική. Λέω. σου δημιουργεί συναισθήματα, σε ταξιδεύει, σε συγκινεί με έναν τρόπο που ξέρεις, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην αντιλαμβάνει ακριβώ τι συμβαίνει μέσα σου. Ίσως διαβάζοντας μία σκηνή, να προσπαθεί, α πούμε, να, να, να το, το βλέπεις κάπως με τη λογική. Α, mm -hmm. εδώ πέρα θα μπορούσε να κάνει αυτό, έτσι ώστε να έρθει μετά το επόμενο. Ενώ με τη μουσική, απλά το αισθάνεσαι και κάπως καθαρίζει μέσα σου. Επειδή ανέφερε πριν μέσα μεταφορά, ε, αλλά και να περπατάς απλά στο δρόμο. Το κάθε τραγούδι ξαφνικά, το πώ κοιτά, δημιουργεί νέα Βι... μάτια. Εννοείται. Βίντεο κλειπ ένα παιχνίδι άλλο που έκανα ήταν έβαζα να έβαζα μουσική, έβαζα ένα μουσικό κομμάτι και επέλεγα πού θα κοιτάξω τι πλάνο θα φτιάξω, ποιο θα είναι το επόμενο φτιάχνοντας ένα ξέρεις, βίντεο κλίπ στο κεφάλι μου ναι ναι ναι, ναι, ναι. <laughs> τα ερεθίσματα που παίρνεις τα σημειώνεις, τα κρατάς είναι στο μυαλό σου μετά από ένα σημείο να κάνεις κάτι δικό σου κοίταξε γράφω από πολύ μικρή μικρή έγραφα ποίηματα, μετά αυτό εξελίχθηκε σε σενάρια, σε επεισόδια, σε γράφο, γενικώ γράφο. Δεν τα μοιράζομαι εύκολα. Ναι, ίσως κάποια στιγμή να κάποιο από αυτά να τα... που θεωρώ ότι είναι κάπως καλύτερο να, το, να προσπαθήσω να κάνω μια ταινία μικρού μήκους για αρχή. Θα με ενδιαφέρει δηλαδή. Αλλά είναι εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα το σενάριο. Ξέρεις, έχει είναι και αυτό κάπω ε, μαθηματικά Α, Β, Γ, τα ναι, οποία πρέπει να τα μάθει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τη σκέψη μου τι αποτυπώνω στο χαρτί. Αλλά το θέμα είναι ξέρεις, να γίνουν πράξη. Γιατί εντάξει, τώρα είναι και αυτό μια ολόκληρη διαδικασία. Μπορεί να μείνουν απλά ξέρεις, και απλέ σκέψει γραμμένε σε ένα χαρτί, τίποτα παραπάνω. Και άμα αυτό το χαρτί πήγαινε καλά, καλύτερα θα ήταν να βρίσκεται στι Κάνε ή στα Όσκαρ και να πάρει την ταιν, καλύτερη ταινία. Α, η αναγνώριση δεν με ενδιαφέρει. δεν υπάρχει στο όχι, κόσμο. να είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία αυτό θα με ενδιαφέρει. Να μ' αρέσει πρώτα απ' όλα εμένα και να την έκανα έτσι όπως θα ήθελα εγώ. Τώρα η αναγνώριση είναι ωραίο πράγμα, δεν το συζητάω. Εντάξει, τώρα αν έπρεπε να διαλέξω να μέσα από Κάνες και Όσκαρ, νομίζω ότι θα πήγαινα στα Όσκαρ γιατί μετά την επόμενη θα την πουλούσα πολύ ακριβότερα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Πάμε στο στο marketing, ναι, ναι, στο κομμάτι δηλαδή, του ναι. Το ρωτάω γιατί έτσι κλείνοντας γίνεται μια κουβέντα αναφορικά με το Netflix, με το τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι και θα μπει, δεν θα μπει. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο πλέον που... Όπω είπα, πριν αυτό το πολύ, το πολύ ωραίο που κάνατε με το έτορο εγώ υπάρχει στις συζητήσεις, στο Netflix υπάρχει σε όλα τα σπίτια, ναι. στους ανθρώπους ναι. που είναι δίπλα στο λοφορείο, που μπορεί να το στριμώ, να βλέπουν κάτι είναι δηλαδή το επόμενο βήμα για εσά που συμμετέχετε σε αυτό ή είναι απλά μια επειδή τώρα πριν πες ειδική αναγνώριση δεν σε ενδιαφέρει Κοίταξε, ε, με ενδιαφέρει όμως σε ποιο βαθμό αυτό θα, θα ήθελα να μπει στο Netflix το έτερος γιατί σίγουρα θα βοηθήσει και άλλες παραγωγές να κάνουν ε, εξίσου ωραία πράγματα για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά προσωπικά ε, δεν έχει να κάνει τόσο με την αναγνώριση τη δική μου ερμηνεία στο έντερο εγώ. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Είναι Εσύ κάτι ξέρνητα. πιο συνολικό. Είναι κάτι πιο συνολικό. Θα ήταν ευχάριστο για του επόμενου που θα έρθουν αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνονται ωραία πράγματα στη τηλεόραση. Το έχω ανάγκη σαν θεατή. Πιστεύω ότι αυτό ίσω και να βοηθήσει. Να, να δοθούν περισσότερα χρήματα στι δουλειέ που γίνονται. Η τηλεόραση, όπως και το σινεμά, χρειάζονται χρήματα για να γίνουν ε, σωστά. Και πιστεύω ότι αυτό με έναν τρόπο ίσως και να βοηθήσει. Γι' αυτό θέλω να μπει στο Netflix, γι' αυτό θέλω να πάει καλά. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη δηλαδή που είναι... Αν μου επιτρέψει, θεωρώ ότι αυτό είναι και κάπω μεγαλύτερο από την ίδια τη δουλειά του να μπορέσει να δώσει στου ανθρώπου την ευκαιρία μέσω τη δική σου δουλειά και τη δική σου του δικού Φυσικά. Κόμπ, μα αυτό είναι πάνω. ο στόχο. Γιατί εμεί τη δουλειά την κάναμε, την ολοκληρώσαμε. Και θα πάμε τώρα για έναν ακόμα κύκλο. Το θέμα είναι ότι τι θα πετύχει αν μπει σε αυτή την πλατφόρμα, θα βοηθήσει την ελληνική τηλεόραση να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο. Γιατί και εμείς σαν θεατές χρειαζόμαστε καλές παραγωγές, μας αρέσει να βλέπουμε καλές παραγωγές. Δηλαδή και ο σιωπηλός δρόμος που συμμετέχω τώρα είναι μια πολύ καλή παραγωγή και βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στις φροντισμένες δουλειές και δεν εννοώ φροντισμένες επειδή γίνεται από ανθρώπους μόνο με φροντίδα γιατί υπάρχει περισσότερος χρόνος και περισσότερο χρήμα δεν μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα μιλάμε όπως θα έπρεπε να γίνεται η δουλειά αυτό ο Κιούμπρικ λέει δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλω αλλά ξέρω τι είναι αυτό που δεν θέλω mm -hmm. θα συμφωνήσω <laughs> τι είναι αυτό λοιπόν που δεν θέλεις να υπάρχει και τι είναι αυτό που θέλεις να υπάρχει ε, θέλω να υπάρχει σεβασμός ε, από άνθρωπο σε άνθρωπο αλληλεγγύη το εννοώ αυτό που λέω και ευγένεια γιατί ξέρεις αν σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου σημαίνει ότι θέλεις να τον βοηθήσεις άρα μειώνονται τα κακά του κόσμου <laughs> <laughs> γι' αυτό λέω το σεβασμό, το οποίο ξέρει, περικλεί και άλλα πράγματα. Αυτό που δεν θέλω να αναγκαζόμαστε να ζούμε με φόβο. Που και αυτό περικλεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι, πρέπει να απολαμβάνουμε, να αφήνουμε τον εαυτό μας και να μας αφήνουν να απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Γιατί είναι πολύτιμη και σημαντική του καθενός η ζωή. Περισσότερη ζωή, άμα <laughs> κρατούσα να πω το, τώρα θα έλεγα στην υγειά μας και <laughs> στην περισσότερη ζωή να έχουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Βίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι ωραίο να ακούσει έναν άνθρωπο να μιλάει και να ξέρει τι είναι αυτό που λέει και να το πιστεύει και αυτό είναι κάτι που βγαίνει, θεωρώ. Χωρίς τώρα να πρέπει να πεις εσύ ναι, εντάξει, ξέρω <laughs> <laughs> τι θέλω. Είναι λίγο περίεργη τοποθέτηση που σου έκανα, δηλαδή, ναι. Αλλά είναι ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος με έναν τρόπο να σε πείθει για έναν δρόμο που τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό καθώς άκουγα να μιλάς πήγαινα προς τα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τον άλλον όταν μιλάει, να μας ακούει και ο άλλος, να μην μιλάμε για να μιλάμε λοιπόν. Και κάπως έτσι θεωρώ τα πράγματα θα πάνε προς μια καλύτερη κατεύθυνση, μάλλον πηγαίνουν προς ένα καλύτερο αύριο και ένα κάποιο ωραίο μέλλον έτσι στρωμένο με κάτι καλό. Μακάρι το εύχομαι για όλους μας. Λοιπόν, ε, για το αποτέλεσμα αυτό το άρτιο ευθύνεται ο κύριος Αντώνης Παπαβομβολάκης που ακούτε στην ποιότητα του ήχου και στη Αντώνη. ρύθμιση και σε πολλά ακόμα. Τον ευχαριστούμε. Για όλους εσάς ελπίζω να, να, είστε καλά. Σας δώσαμε διάφορα πράγματα, έτσι, τροφή για σκέψη, άλλη μια εκπομπή. Και θα τα, θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε άμα δείτε κάποιον απέναντι στο δρόμο ή κάπου και νιώσετε το οτιδήποτε γιατί να μην βοηθήσετε, γιατί να μην σταθείτε και εσείς έτσι δίπλα, γιατί να μην πείτε για μια κουβέντα δεν κάνει και τίποτα. Λοιπόν... Και άμα σας βρίσκουν στον δρόμο επειδή κορνάρατε αφήστε τους δεν πειράζει. Νιώστε καλά με τον εαυτό σας και προχωρήστε. Ναι μωρέ εντάξει. Αυτό αγαπάμε κιόλα εμεί τι βρυσιέ μα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι και τρόπο επικοινωνία. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι. Δεν είναι αρνητικό. Τι βρυσιέ και τη μουτζα. Είναι τρόπο επικοινωνία. Εγώ το πιστεύω ξεκάθαρα ότι ναι, επικοινωνούμε καμιά φορά. Εντάξει, είναι λίγο. Οκ. Δεν ξέρω πώ το δοκούσουν κάποιοι, αλλά επικοινωνούμε και έτσι. Μα αρέσει. Να είμαστε ειλικρινεί, εν πάση περιπτώσει. Και ναι, αυτό. Άμα μπορείτε να κρατηθείτε και ψύχρε, μην κρατηθείτε και αφήστε τον άλλο να το βγάλει από μέσα του. Αφού ό,τι πει. Μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.